Η ελληνική κυβέρνηση, συνεπής με τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική της, μια πολιτική που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, έχει πολλούς λόγους να κομπορημονεί σήμερα για την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κύρωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της από τη μια και του Καναδά από την άλλη. Ελλάδα δηλαδή. Είναι φανερό ότι αυτή η Γενική Συμφωνία υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και συνιστά ένα σχέδιο ενίσχυσης ενός πλαισίου που εδράζεται σε προγενέστερες συμφωνίες που προβλέπουν τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Είναι συνέχεια της αποκαλούμενης περιεκτικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας της ΕΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά του 2016. Η μελλοντική εξειδίκευση των προβλέψεων της συμφωνίας που συζητάμε θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση της παραπέρα αύξησης των καπιταλιστικών κερδών, αλλά θα έχει και σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά είναι γεγονός ότι επιδιώκουν να αποκτήσουν προβάδισμα κερδοφορίας σε βάρος των ανταγωνιστών τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους ανταγωνισμούς παίζουν ιδιαίτερα όμιλοι των ΗΠΑ με την ισχυρή θέση που διαθέτουν στον Καναδά. Συγκεκαλυμμένος στόχος είναι η δημιουργία του υπόβαθρου για την αμφισβήτηση και κατάργηση όποιων εργατικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει όρθια με μαζικές απολύσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η προσκύρωση συμφωνία δημιουργεί ένα ψευτοειδεατό πλαίσιο υψηλών εντός εισαγωγικών κοινών επιδιώξεων. Κοινών αναφέρομαι στην Ελλάδα και τον Καναδά. Έρχεται όμως η ίδια η πραγματικότητα και ξεγυμνώνει την ραφιναρισμένη υποκρισία όσων την στηρίζουν ή θα την στηρίξουν. Για παράδειγμα, στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι τα συμβαλόμενα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής αποτελούν μια από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας και ότι αυτά θα συνεργαστούν για να συμβάλλουν στην πρόληψη της διάθεσής τους. Πραγματικά θα ήταν ανέκδοτο αν δεν ήταν τραγικό. Είναι ξεδιάντροπη υποκρισία. Μέλη του ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα συμβαλλόμενα μέρη, απ' τη μία δήθεν συμφωνούν ότι αντιτίθενται στη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και απ' την άλλη συμφωνούν και ενισχύουν την καταστροφική εξάπλωση αυτής της λυκοσυμμαχίας που ευθύνεται και για την αιματοχυσία λαών και λαών. Αρκεί να δούμε τις τραγικές για το λαό της Ουκρανίας εξελίξεις στην χώρα αυτή. Ταυτόχρονα όμως όχι απλά αποδέχονται, συμμετέχουν στην κατασκευή νέων καταστροφικών οπλικών συστημάτων. Αυτές είναι οι συμφωνίες της κυβέρνησης. Σκοπό έχετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των λαών. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή εκφράζεται στην πορεία και του νομοθετικού έργου, αλλά όχι μόνο. Είναι η εξαπάτηση με εικασίες πως δήθεν η μακρόχρονη ή και η μόνιμη ειρήνη μπορούν να έρθουν με νέες συμφωνίες, νέες αρχιτεκτονικές ασφάλειας σαν τη σημερινή. Υπάρχουν και κάποιοι εδώ μέσα, εδώ βρίσκονται, που εξακολουθούν να προβάλλουν την άποψη ότι μπορεί να υπάρξει και ΝΑΤΟ χωρίς επιθετικούς σχεδιασμούς, αλλά και μια Ευρώπη απογαλακτισμένη από τη ΣΥΠΑ. Επίσης, στο άρθρο 4, τα συμβαλόμενα μέρη απ' τη μια αναγνωρίζουν ότι η παράνομη κατασκευή, μεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων συνιστά σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Απ' την άλλη τι κάνουν? Συσκοτίζουν παραπλανητικά ότι το παράνομο εμπόριο όπλων αποτελεί τεράστια και εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά, η οποία έχει σαν αφετηρία της τις ίδιες τις βιομηχανίες των όπλων των χωρών τους.
Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν διασυνδέσεις ακόμη και με κρατικές υπηρεσίες και κυκλώματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών τους δεν θέλουν να αγγίξουν. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλούμε τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη τους στην κυβερνητική παραπλάνηση και εξαπάτηση, να απορρίπτουν κάθε προσπάθεια δημιουργίας αντιλαϊκών τετελεσμένων μέσω αντιδραστικών συμφωνιών, να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, να βάλουν τέλος στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια, τις ενώσεις τους και το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημά τους. Κατά συνέπεια, καταψηφίζουμε την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ.